Cosa per vedere, ma che c'è che ho scelto questo terrifico Q&A, potremmo usare. Avevo visto se ho valido gameplay Cuphead. Tutto per niente, tutto il mattino, se ti mi ha fatto gameplay, te ne dico più paglio, siete ca... Pidi... Afto? Pidi ne più paglio, che tu hai, etmo, e afto? Mi... De per se cambia pista, si chiama gameplay, sto l'ho potuto ora. Trasfadon. Fai storia, ciao, tisis. Τα τσάπα τη όλη δεν έχει πολλέ του ή άλλω. Οπότε, ναι, πάμε. Υπήρχαν περίεργε και δεν ξέρω τι θα είχα βλάκα. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε λίγο με τι πιο απλέ. Θα το πω λίγο πιο φυσιολογικέ. Λοιπόν, λίτσα κανδύλι. Θα δείξω πρώτα το πόσο κάποια στιγμή. Έχει πολλέ ερωτήσει, θα τι μετρήσω όλε μαζί. Θα τι πω όλε μαζί. Θα δείξω κάποια στιγμή το πρόσωπό σου. Προς το παρόν δεν έχω. Δεν έχω. Δεν θέλω να το κάνω, αλλά. Βασικά κάτι σκέφτομαι να κάνω στο μέλλον. Δεν ξέρω. Χριστούγεννα. Τίποτα δεν είπα. Δεν ξέρω τι μπορεί να παιχτεί. Τίποτα. Mario Kart or Mario Rabbids. Mario Kart έπαιζα από πολύ μικρός. Δεν. Να, από τα καλύτερα παιχνίδια ever. Όλη η σειρά μ' άρεσε. Ειδικά το Deluxe τελευταίο που είχε το Double Items και όλα αυτά και τα 200 μ' άρεσε πάρα πολύ. Double Card, Mario Kart με καμία αμφιβολία. Τι κοινήσω να δούμε στο κανάλι σου. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Έχω μερικές ιδέες, αλλά δεν θέλω να σας τις πω και όλες. Θα δω, δηλαδή πως θα έχετε προσπαθήσει να αλλάξω λίγο το edit μου, να το κάνω λίγο πιο hardcore, αλλά θα μου πάρει περισσότερες ώρες, θα δω πως θα βγει. Στο μέλλον ίσως να δείτε κάτι Nintendo Switch φάση, δεν ξέρω. Κανένας δεν ξέρει. Αλλά ναι, προς το παρόν αυτά σκεφτόμουν. Καμιά πρόταση για game και τηλέφωνο. Δεν είμαι και πολύ από τους mobile gamers, αλλά στο κινητό μου έχω δύο παιχνίδια. Το ένα λέγεται BB Tan και είναι από τα αρκετά διάσημα, το παίζω όταν βαριέμαι. Και το άλλο είναι το Mario Run, το οποίο το έχω και premium. Και, αλλά το Mario Run χρειάζεται ίντερνετ, και αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα για κάποιους, θα μπορούσα να πω. Αλλά, το BB Tan οπωσδήποτε είναι από τα αγαπημένα μου, απλώς κάθομαι ώρες και παίζω. Όχι όταν είμαι στο σπίτι, όταν βαριέμαι κάπου, απλώς το ανοίγω και παίζω, ξέρω εγώ. Και μετά έχει ένα μεγάλη σου φαν. Βλέπω και τα βράδια την καρδιά σου. Ευχαριστώ και είναι ωραίο να νιώθω ότι κάποιο επιτέλου μου λέει συγχαρητήρια. Τα κατάφερε πέρα από αυτό το like το οποίο μ' αρέσει γιατί. Και ουσιαστικά μπαίνει πολλή ώρα edit και πολλή ώρα gameplay σε αυτά τα βίντεο. Και το εκτιμώ αλήθεια να μου λέτε ένα μπράβο, ένα ωραίο βίντεο κτλ. Επόμενη ερώτηση. Δανάη Λούκα. Πώς γίνεται να είσαι τόσο τέλειος? Είναι φυσικό εννοείται. Το πλάκα μου κάνει είναι φυσικό, δεν βλέπει. Είναι αυτόματο. Είναι εκπέμπω αυτό το πράγμα. Damn. Έφερε ήδη αντίδραση πριν ούτε καν το πω. Επίσης, τη σοκολάτα που ετοιμάς στερεάει είσαι υγρήμορφη. Είναι. Όταν είναι να. Όταν είμαι στο σπίτι μου, στερεά. Όταν είμαι έξω, υγρή. Ναι, ακούγεται περίεργο, αλλά όταν είμαι εκτός σπιτιού σε κάποια βόλτα ή κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ, θα προτιμούσα πολύ πιο εύκολα να. Την πιω, γιατί μπορεί να κάνει και άλλη ματαιότητα, ενώ την άλλη πρέπει να τη φάσει σχεδόν ακόμα. Ερωτήσει. Επόμενη ερώτηση. Α, μετά έγινε ένα μικρό conversation. Πάρτε το μια γρήγορη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις. Μια και μπήκα σε αυτό το κλίμα, πάμε σε αυτήν. Death George. Πόσο τη εκατό γλυκούλης είσαι? Είμαι 69% γλυκούλης. Νταντάντα. Θα θέλω να σε κλείψει κάποιο για πάντα ή να κλείψει κάποιον για πάντα. Αν το πιάσουμε την επιστημονική έννοια, το να σε γλύφει κάποιο για πάντα θα δημιουργήσει καταστροφή στο σώμα σου.
Αλλά αν κλείσει για πάντα κάποιον, επίση θα δημιουργήσει καταστροφή στο σώμα σου και στη γλώσσα σου και. Ίσως να με γλύφει κάποιος για πάντα. Γιατί θα μπορώ να τουλάχιστον να μιλήσω. Ερωτήσεις. Σου αρέσει το γλυφιτζούρι με γεύση γλυφιτζούρι ή με γεύση φράουλ? Γεύση γλυφιτζούρι είναι η καλύτερη γεύση, παιδιά. Όταν πάτε σε περίπτωση να ζητήσετε γλυφιτζούρι με γεύση γλυφιτζούρι, θα κάνω κατάληψη στο σχολείο μου επειδή έχουν βάλει γλυφιτζούρι και δεν έχουν βάλει γλυφιτζούρι με γεύση γλυφιτζούρι. Κυριολεκτικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το. Όποιο είναι μαζί μου, να ενωθούμε όλοι μαζί να κάνουμε μια κατάληψη όλα τα σχολεία να βάλουν γλυφιτζούρι με γεύση γλυφιτζούρι. Πρέπει να γίνει αυτό. Οκ. Αυτό. Σοβαρή. Το έμον σοβαρό. Εντάξει. Ωραία. Χουεχουεχουεχουεχουε. Αν θα μπορούσε να ταξιδέψει στον κόσμο, σε ποια χώρα θα πήγαινε πρώτα? Σε όλο τον κόσμο. Σε ποια χώρα θα πήγαινα πρώτα? Είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Ας ταξίδευα σε όλο τον κόσμο τώρα λέμε, δηλαδή να περάσω σε όλο τον κόσμο, αλλά η πρώτη μου επιλογή και θα ήταν. Είναι περίπλοκο, δηλαδή θα ήθελα να πάω Ιαπωνία κάποια στιγμή έτσι για το web και για το troll, αλλά θα πω Αμερική είναι λίγο default, αλλά έχει πολλά περισσότερα πράγματα να κάνεις και μπορείς να επικοινωνήσεις πιο εύκολα πιστεύω. Ναι, Αμερική θα ξεκινάγα και μετά. Αν ήταν σε όλο τον κόσμο, εννοείται θα περνάγα και από πουδήποτε αλλού. Θα ήθελα να μην γιορτάσει τα γενέθλιά σου για ένα χρόνο ή να μην γιορτάσει τα Χριστούγεννα για ένα χρόνο? Τα Χριστούγεννα θα ήθελα να τα γιορτάσω, δεν γίνεται. Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις αγαπημένες μου εποχές γιατί έχει όλο αυτό το κλίμα το. Καλά, τα γενέθλιά μου είναι 15 Δεκεμβρίου, πάλι είναι χειμώνας, αλλά έχουν όλο αυτό την αργία, την χαλάρωση, το. Τα δώρα δεν θα μπορούσα να μην τα γιορτάσω. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο για να το χάσω κατά δικιά μου. Οπότε θα προτιμούσα αυτό. Ποια είναι η καλύτερη στολή από κρυά που έχεις βάλει μέχρι στιγμής? Ύποπτη. Θα μπορούσα να πω ότι είχα ντυθεί μια φορά και έναν καιρό Super Mario και ήταν αρκετά troll. Οπότε θα πω αυτό. Because Nintendo. Why not? Τι bug με το Cuphead. Λοιπόν. Την τελευταία ερώτηση. Περιμένετε γιατί τα έχω και τα διαβάζω από πέρα. Α, ναι. Είδα αυτό το comment κάτω από το τέτοιο. Και θεώρησα ότι. Πώς θα εξηγήσω. Ότι δεν ήταν ακριβώς ερώτηση. Οπότε το πέρασε μια γρήγορα από το Photoshop και. Τατά! Νομίζω είναι πολύ πιο καλύτερο. Ευχαριστώ που πιστεύεις ότι χρειάζομαι να πάρω ένα βραβείο για αυτό το βίντεο και εγώ μαζί σου. Εννοείται ότι χρειάζομαι να το πάρω αυτό το βραβείο. Είναι οι μόναχα οι ώρες, edit κτλ. Το αξίζουν, το ξέρω. Το ξέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις που βάλατε. Αυτά. Αφήστε ένα like, ένα subscribe, κάντε μια κοινοποίηση. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.